Αυτές τις μέρες, από τις 8, το άλλο Σάββατο ουσιαστικά, 8 Δεκεμβρίου έως και τις 12 Ιανουαρίου, στην πόλη μας, στο Λουτράκι, διοργανώνουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Η πρώτη ιδέα ήταν, από την Δημοτική Αρχή, να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο γεγονός τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πράγματι, μετά από αυτήν την πρόταση, δημιουργήσαμε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό στην πόλη μας, στο παραλιακό πάρκο του Λουτρακίου, στο πάρκο Ειρήνης, και καλούμε όλους, όχι μόνο τους Δημότες, όχι μόνο τους Κορινθίους, αλλά και από όλη την Ελλάδα, να επισκεφθούν αυτή τη σημαντική, πιστεύω, δραστηριότητα που αναπτύσσουμε αυτές τις μέρες εδώ. Μια πρωτοβουλία καθαρά του Δήμου, με την οποία ουσιαστικά προέκυψε μια αίτηση ενός ενδιαφερόμενου, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει αυτό το χωριό, το χριστουγεννιάτικο χωριό. Όπως σας είπα, θα γίνει από τις 8 Δεκέμβριου στις 12 Ιανουαρίου. Θα υπάρχουν ουσιαστικά 15 σπιτάκια χριστουγεννιάτικα μαζί με ένα πολύ μεγάλο καρουζέλ και μαζί με ένα πολύ μεγάλο παγοδρόμιο και βέβαια και με άλλες δραστηριότητες. Θα υπάρχουν σημαντικές δραστηριότητες καλλιτεχνικές, όπως επίσης το σημαντικότερο από όλα αυτά για τη Δημοτική Αρχή είναι το γεγονός ότι δίνουμε μία ομπρέλα σε αυτές όλες τις εκδηλώσεις με την ομπρέλα ενός κοινοφελούς χαρακτήρα. Έχουμε καλέσει συλλόγους, οι οποίοι θα φανούν τις επόμενες μέρες, οι οποίοι θα συμμετέχουν για καθαρά κοινοφελούς σκοπούς και στόχους στο χωριό, το χριστουγεννιάτικο χωριό. Από τα 15 αυτά, όπως σας είπα, σπιτάκια, τα 5 θα δοθούν σε κοινοφελείς δράσεις. Θα θεσμοθετήσουμε κάθε χρόνο που θα γίνεται αυτό το χωριό ένα σύλλογος με κοινοφελή δράση, όπως φέτος πιστεύουμε ότι θα είναι ο Σύλλογος Ελπίδα, σας το λέω και αυτό για πρώτη φορά. Θα είναι ο σύλλογος αυτός ο οποίος θα έχει, αν θέλετε, την πρωτοβουλία όσον αφορά τη δράση την κοινωνική και προσδοκούμε μέσα από αυτό να ευαισθητοποιήσουμε όλους πραγματικά τους συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε κοινοφελή χαρακτήρα. Η πρόταση αυτή πιστεύω ότι θα ευωδώσει, ήδη ετοιμάζεται το χωριό και πιστεύω ότι ο Δήμος για μία ακόμα φορά αποδεικνύει, η Δημοτική Αρχή, ότι χωρίς να ξοδεύονται, που δεν είναι αυτό ούτε αναγκαία ούτε απαραίτητη προϋπόθεση, ούτε ικανή προϋπόθεση, χωρίς χρήματα, επαναλαμβάνω, να δημιουργεί μεγάλα γεγονότα πολιτισμού και να γίνεται επίκεντρο ο Δήμος μας, οι πόλεις μας, τα δημοτικά μας διαμερίσματα αυτές τις πραγματικά άγιες μέρες. Θέλω να καλέσω όλους τους Δημότες να επισκεφτούν το χωριό, που δεν θα έχει είσοδος, θα είναι δωρεάν. Η είσοδος βέβαια στις διάφορες δράσεις εκεί, όπως το καρουζέλ ή το παγοδρόμιο, θα έχουν ένα αντίτιμο. Να καλέσω λοιπόν όλους τους Δημότες, όλοι μαζί, να διώξουμε αυτήν την, αν θέλετε, λογική της μιζέριας και της θλίψης που υπάρχει και κυριαρχεί και αυτές τις άγιες μέρες να περάσουμε λίγο καλά. Επ' ευκαιρία θέλω να ευχηθώ, ίσως είναι και λίγο νωρίς, σε όλους να περάσουμε όλοι πολύ καλά Χριστούγεννα και πολύ καλή Πρωτοχρονιά.